που παρευρίσκεται σήμερα εδώ, αποδεχόμενη την πρόσκληση του συνδυασμού μας, ενότητα συνεργασία, στην πρώτη παρουσίαση ενός μέρους των συμπολιτών μας που συστρατεύονται σε αυτή την προσπάθεια με τη συμμετοχή τους. Με τη συμμετοχή τους στο ψηφοδέλτιο της παράταξής μας. Ήταν συλλογική απόφαση αυτή η παρουσίαση να γίνει μετά από μια μικρή εισήγηση δικιά μου ως επικεφαλής της παράταξης, παρουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και μόνο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και εσείς με τη σειρά σας και μέσα από τη δουλειά σας θα ενημερώσετε τους συμπολίτες μας. Θα κάνω ένα σύντομο σχετικά ιστορικό για την πορεία αυτού του συνδυασμού. Το 2014 μια ομάδα γνωριμιωτών από κάθε γωνιά του Δήμου μας, από διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς, από διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες, από κάθε ιδεολογικό και κομματικό χώρο ή και χωρίς να είναι ενταγμένοι σε κάποιο χώρο, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να γυρίσουμε σελίδα στο τόπο μας. Μεγενθύναμε σε υπέρτατο βαθμό όλα αυτά που μας ενώνουν και αγνοήσαμε και αφήσαμε στην άκρη όλα αυτά που θα μπορούσαν να μας χωρίζουν. Και το κάναμε από αγάπη για τον τόπο μας, το κάναμε από αγάπη για την πλώρη. Και θέλαμε να γυρίσουμε σελίδα στην πορεία αυτού του τόπου, γιατί βλέπαμε, πιστεύαμε και σήμερα θεωρώ ότι το πιστεύει η συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών μας, ότι όπως λέει ο λαός, ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζομαι. Και μάλλον στην Φλόριντα συνέβαινε και στραβός να είναι ο γυαλός και στραβά να αρμενίζομαι. Στην περίπτωση του Δήμου μας. Και θέλαμε και θέλουμε να γυρίσουμε σελίδα όχι από προσωπική εμπάθεια εναντίον κάποιων ανθρώπων, αλλά εναντίον κάποιων συμπεριφορών, εναντίον κάποιων λογικών που χωρίζουν τον κόσμο σε ημέτερους και εχθρούς, στους δικούς μας και στους άλλους. Αυτά ούτε τα δεχτήκαμε, ούτε μπορούσαμε να τα δεχτούμε. Εναντίον σε κάθε τι και σε κάθε ένα που θεωρεί ότι ο Δήμος είναι τσιπλίκι, που νομίζω ότι μπορεί να ξεγελά και να κοροϊδεύει τους συμπολίτες του με ψέματα, εκδουλεύσεις, πονηριές ή και με απειλές αν του περνάει, ξεχνώντας βέβαια το ρητό που λέει ότι μπορεί να κοροϊδεύεις έναν άνθρωπο πολλές φορές, μπορεί να κοροϊδεύεις πολλούς ανθρώπους μια φορά, αλλά δεν μπορεί να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα. Γι' αυτό σε συντομία τους λόγους θα μπορούσα να μιλάω μια μέρα για τα πεπραγμένα και τα συμβάντα στο τόπο μας, αλλά πιστεύω ότι πλέον τα περισσότερα είναι γνωστά στην πλειοψηφία των συμπολιτών μας, αλλά και στην πορεία μέχρι τις εκλογές θα αναφερθούμε περαιτέρω σε αυτά. Γι' αυτό σε συντομία τους λόγους ξεκινήσαμε την προσπάθεια του 2014. Η απόφαση των συμπολιτών μας, γιατί αυτοί είναι τελικά οι απόλυτοι κριτές σε κάθε δημοκρατία και σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, αν και οριακά, με 150-160 ψήφους τη δεύτερη εβδομάδα, μας έφερε στη θέση και στα έδρανα της Μύρνωνος Αντιπολίτευσης το 2014. Τιμήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις τον ρόλο αυτό. Ήμασταν παρόντες δυναμικά, με διαφωνίες εκεί που έπρεπε, με συμφωνίες εκεί που επέτασε το συμφέρον των συμπολιτών μου και του Δήμου μας, με ανακοινώσεις, με γνωστοποιήσεις, ακόμα και με αποχωρήσεις, ώστε να κάνουμε τονότερη και πιο γνωστή τη διαφωνία μας σε κάποια θέματα που θεωρούσαμε ότι έπρεπε να γίνει αυτό. Και με κάθε μέσο και τρόπο, που έχει υποχρέωση μια παράταξη να κάνει ουσιαστική και θετική για τον τόπο αντιπολίτευση. Και το κάναμε.
προσωπικά, παρόλες τις υποχρεώσεις που είχα το πρώτο διάστημα που όντας ακόμα βουλευτής έπρεπε να βρίσκομαι στην Αθήνα, αλλά και μετέπειτα, όταν δεν είμαι πλέον βουλευτής, έχω παρουσίαση το 90% των συμβουλίων. Έμεινα εκεί, έκανα αντιπολίτευση. Έκανα αυτό, εξετέλεσα τον ρόλο στον οποίο μου ανέθεσαν οι φιλοδημιώτες. Να είμαι εκεί και να κρίνω. Και αυτό έκανα. Και αυτό κάναμε όλοι μας. Θα ρωτούσε κάποιος βέβαια, δηλαδή όλα εσείς τα κάνατε σωστά, τέλεια. Όχι. Και βέβαια όχι. Και λάθη κάναμε. Όποιος λειτουργεί κάνει λάθη. Όποιος δεν κάνει τίποτα, δεν κάνει λάθη, αλλά νομίζει ότι τα κάνει σωστά γιατί δεν κάνει τίποτα. Εμείς και λάθη κάναμε και ελλείψεις είχαμε και έλλειμμα είχαμε στην ενημέρωση, το έχω πει, αναφέρει πολλές φορές. Γιατί το μεγαλύτερο μας λάθος ίσως είναι αυτό, ότι δεν υπήρχε διαρκής και συνεχής ροή ενημέρωσης προς τους συμπολίτες μας για να γνωρίζουν όλα τα πεπραγμένα του Δήμου και να κρίνουν. Όπως είπα όμως προηγουμένως, πιστεύω ότι ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας σήμερα έχει άποψη, έχει γνώση και έχει κάνει ήδη την κρίση. Και ήρθαμε στο σήμερα. Είμαστε εδώ μπροστά σας, μπροστά στους φιλοδημιώτες και ζητάμε να μας εμπιστευτούν να κάνουμε μια νέα αρχή στον τόπο μας. Να πιστέψουμε ότι μπορεί ο τόπος μας να υστέρησε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά πάντα θα υπάρχει δυνατότητα, όπως για τον καθένα άνθρωπο, για τον καθένα από εμάς, έτσι και για τον Δήμο μας, να κάνει ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα. Να μπει στο χάρτη το δυναμικό Δήμο, το χάρτη των Δήμων που πρωτοφορούν σε αυτή τη χώρα και από ουραγός να γίνει πρωταγωνιστής. Από τη θέση που είχε η Φλόρινα, το πάλι ποτέ, στη Δυτική Μακεδονία, σήμερα μπορώ να πω ότι είναι ουραγός. Είναι στο χέρι μας να τη ξανακάνουμε πρωταγωνιστή. Αρκεί να πιστέψουμε και να παλέψουμε όλοι μαζί. Να ενώσουμε τις προσπάθειές μας και τους αγώνες μας. Να αφήσουμε πίσω ό,τι μας πίκρανε και μας χώρισε και να πάμε μπροστά με αυτά που μας ενώνουν. Να δώσουμε το παράδειγμα και σε αυτούς που διστακτικά μας κοιτάνε από τη γωνία ότι τίποτα δεν χαρίζεται και όλα, μα όλα κατακτώνται. Να ενώσουμε την πείρα των παλιών και τη γνώση με τη φρεσκάδα και, τα νέα, και τη νέα αντίληψη των νέων παιδιών που θα δείτε στην παρουσίαση πώς είναι τα νέα παιδιά στη νέα μας προσπάθεια. Ως πρώτο δείγμα αυτής της αλλαγής νοοτροπίας, της αλλαγής αντίληψης για το τι σημαίνει φρεσκάδα και νέο αίμα σε αυτό το Δήμο. Και μιλάω για τα νέα παιδιά που αποφάσισαν να δοκιμάσουν και να γνωρίσουν τη συμμετοχή στα κοινά, την αντιδιοτελή προσφορά, τη συνδιοίκηση και τη συναπόφαση για τα θέματα που αφορούν όλους. Όλους τους συμπολίτες μας, όλους τους κατοίκους αυτού του Δήμου. Και που αποτελούν παράδειγμα για όλους τους άλλους νέους που λιδωρούν τη συμμετοχή στα κοινά. Όπως πολύ συχνά λέω στους νέους που συζητώ κατά διαστήματα, η συμμετοχή είναι το πάνω. Δήμαρχος, βουλευτής ή κυβέρνηση θα εκλεγεί και με μικρότερη συμμετοχή. Εάν δεν συμμετέχουν πολλοί, θα συμμετέχουν όμως κάποιοι και θα εκλεγεί. Σε αυτή τη διαδικασία, στη δημοκρατία, έχεις το δικαίωμα να συμμετέχεις και να μην χάσεις εσύ την ευκαιρία και το δικαίωμα να συνδιαμορφώσεις την απόφαση. Δεν είναι καλό να κάνεις κριτική, εύκολη κριτική απ' έξω και δεν βοηθάει κανένα ούτε τη λειτουργία, ούτε και αυτούς που ασχολούνται και εκλέγονται ή κριτική απ' έξω χωρίς τη συμμετοχή. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να διεκδικήσουμε όλοι και ειδικά από τους νέους, γιατί έχουν οι νέοι έχουν μια αντίληψη ότι δεν αξίζει για το κόπο να σε μετάσχεις.
είναι αυτό, η συμμετοχή. Πάντα πίστευα και πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει φιλοδοξίες. Και μέσα από αυτές τις πρέπει να παλεύει για αυτές, να πιστεύει σε αυτές, να προσπαθεί να τις υλοποιήσει και μέσα από αυτές να βάλει ο καθένας μας το λιθαράκι του για το κοινό καλό. Γιατί άνθρωποι που δεν έχουν φιλοδοξίες, δεν έχουν να προσφέρουν. Πίστευα και πιστεύω ότι όλοι όσοι συμμετάσχουν, όσοι θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτές τις επικείμενες εκλογές, τις προσεχείς εκλογές, μέσα από τις δεμητές τους φιλοδοξίες, έχουν απότερο σκοπό να υπηρετήσουν το καλό αυτού του τόπου. Και πρέπει να υπηρετήσουμε όλοι το καλό και το κοινό συμφέρον και το καλό αυτού του τόπου. Και στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού, εύχομαι ειλικρινά σε όλους τους συνυποψηφίους μου καλό αγώνα, ήπιο, ευπρεπή και ο φλωρινιώτικος λαός θα αποφασίσει ποιος θα κληθεί να διοικήσει αυτό το Δήμο. Θα μου επιτρέψετε να μην επεκταθώ περαιτέρω. Είπαμε σύντομα θα είναι η παρέμβαση. Γιατί αυτή η μέρα ανήκει στους υποψηφίους του συνδυασμού μας και δεν θέλω να καταχρεστώ τον χρόνο σας. Για το πρόγραμμά μας, είδατε ότι δεν ανέφερα κάτι, θα μιλήσουμε σε ειδικές συγκεντρώσεις. Θα γίνουν αναλύσεις θεματικές από το επόμενο δεκαήμερο και μετά, ώστε να ξέρουν οι φλωρινιώτες να κρίνουν και να αποφασίζουν σε ποιον θα εμπιστευτούν για να διοικήσει αυτόν τον τόπο. Θα κλείσω τη σύντομη εισήγησή μου αναφέροντας κάτι από αυτά που μου έκαναν εντύπωση σε αυτή την αρκετά μεγάλη πορεία που έχω στα πολιτικά πράγματα αυτού του τόπου. Και που θεωρώ ότι είναι ένα καλό μήνυμα προς όλους τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά και που συχνά απογοητεύονται. Θα σας διαβάσω, το είχα αναφέρει στους δημοσιογράφους, ότι κάποια στιγμή θα το διαβάσω, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από μια επιστολή που έλαβα κατά την κοπή της πίτας φέτος του συνδυασμού μας, φέτος του 2019. Μου γράψαν κάποιες κυρίες αφού πλέξαν ένα καλτσούνι για την κόρη μου, που είναι 7 χρονών. Λέει, Μάρθα Κωνσταντινίδου του Εσταθήνου, ο ερχομός σου στη ζωή τους έκανε ευτυχισμένους γονείς και εμάς που σας αγαπάμε, χαρούμενους. Χρόνια πολλά, με 2019 ευθυγές για ευδαιμονία. Είναι δύο κυρίες που δεν είναι συγγενείς μου, από ένα χωριό. Μου δείξαν την αγάπη τους μέσα από μια επιστολή στη χώρα. Την αγάπη αυτή που την εισπράττει και θα την εισπράξω όλοι μας όταν πολιτευόμαστε με ετοιμότητα, ειλικρίνεια και ανωδιοτέλεια. Παρόλες τις πίκρες που έχει η αυτή η ενασχόληση, να ξέρετε όλοι σας, αυτή η αγάπη είναι που θα σας μείνει. Σκοπεύουμε να πολιτευτούμε, είμαι σίγουρος και για σας, είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου, με ετοιμότητα, ειλικρίνεια και ανιδιοτέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήρθε η ώρα να παρουσιάσουμε τις προσφυγές. Παρακαλώ, Αδερματή του Μαριά. Με ειδική εξειδικευμένη φυσική αγωγή, μιλά αγγλικά και γερμανικά, κάτω από του μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδική εξειδικευμένη
στην κινησιολογία. Έχει δημιουργική δράση συμμετέχοντα στο πρόγραμμα εθελοντισμού των Παγκόσμιων Θρελών Αγώνων Special Olympics στην Αθήνα το 2011. Διατέλεσε βοηθό προπονητή στην μετασφαίρεση και εργάστηκε σε ιδιωτικό γυμναστήριο. Είναι μέλο του Συνδέσμου Διαιτητών Φλόρινα και διαιτητεύει ω βοηθό διαιτητή. Τέλο, είναι πιστοποιημένη από την Τράπεζα τη Ελλάδα ω ασφαλιστική σύμβουλο, εγγραμμένη στο επιμελητήριο Φλόρινα και διαιτητή δικό τη ασφαλιστικό γραφείο. Παρακαλώ, κύριο Αλέξανδρο. Ο Αλέκος γεννήθηκε το 1966 στον Άγιο Παρθολομαίο Φλόρινας, είναι έγραμος και πατέρας τριών κοριτσιών, σπούδασε νοσηλευτική στο ΑΤΕΗ της Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα της Διοίκησης Μονάδων Υγείας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, εργάζεται στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Φλόρινας, είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ERC, έχει διατελέσει μέλος του ΣΟΥ της ΕΑΣ Φλόρινας και πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Φλόρινας και από το 1991 συμμετέχει ενεργά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εκλέγεται και πρόεδρος κοινότητας Αγίου Βαρθολομαίου το 1995 και υπηρέτησε την θέση αυτή για 3 τετραετίες. Από το 2003 ως το 2010 διατέλεσε αντιδήμαρχος και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Περάσματος. Από το 2011 μέχρι και σήμερα είναι επιλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Φλόρινας. Παρακαλώ, Μελιά Κωνσταντίνος του Βασιλείου. Είναι πρόεδρος του Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Φλόρινας, ο Άγιος Παπαγιάννελος, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Διατροφικών Εμπόρων Νομού Φλόρινας, ελεύθερος επαγγελματίας στον χώρο της εστίασης, είναι ο ποιός του Wine League. Τα κρασιά του διακρίνονται για την ποιότητά του και έχουν βραβευτεί με 3 διεθνή μετάλλια. Παρακαλώ, κύριε Βιολέτα. Βιολέτα, το 1965 ζει και εργάζεται στο Αμαχώρι, είναι παντρεμένη με τον Ευάγγελο Γεωργιάδη και μητέρα τριών τέκνων. Ασχολείται επαγγελματικά με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Εργάστηκε ως χειριστής μηχανημάτων για 5 χρόνια, 2002-2007, στα ορυχεία της Ευρύτερης Βολικής Ιδιωτικής Μακεδονίας, έκτοτε και μέχρι το 2018 ήταν ελεύθερος επαγγελματίας και τηρώντας κατάστημα ειδών κυνηγιού και αλληλείας. Ταυτόχρονα τη διετία 2016-2017 εργάστηκε ως συμβασιούχος στο Δήμο Φλόρινας. Παρακαλώ τη Μανίδη Σοφία. Γεννήθηκε το 1992 στη Φλόρινα και μεγάλωσε σε αυτή την πόλη. Τελείωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του 2010 και αποφύτησε από το τμήμα Γενικής Βρεφονικοκομείας. Επίσης είναι κάτοχος στοιχείου ως τεχνικός υποστήριξης ηλεκτρονικών συστημάτων. Στα πλαίσια της μαθητείας της εργάστηκε στον πρώτο τηλεφωνικό σταθμό Φλόρινας και στη συνέχεια εργάστηκε σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ως υπεύθυνη τμήματων πωλήσεων. Στον ελεύθερο της χρόνο προσφέρει εθελοντικά εργασία στο Σύλλογο Αερολίας της Φλόρινας ως ενεργό μέλος της τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Κόλλη Τασομίνα Αναστασία. Είναι έγκαιρη και μητέρα 2 παιδιών, κατοικεί στους λόφους Φλόρινας, είναι χημικός μηχανικός, πολυτεχνική σχολή από ΘΙΤΑ, διαθέτει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία, έχει εργαστεί στο τμήμα ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας Τότης, στο τμήμα παραγωγής της ΦΑΜΗ, στο project Smart CHP Life Plus, τεχνική υποστήριξη της κινητής μονάδας, αεριοποίησης αγροτικών υπολοιμάτων και ΘΤΕΙΑ. Διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμμετέχει διαρκώς σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες, έχει διακριθεί με το βραβείο Κωνσταντίνου Κατσέα για τη συγγραφή καλύτερης μελέτης και με το βραβείο Eurobank EFT. Ο Αντώνης Εμμανουηλίδης του Δημητρίου Πιτσαλίκης γεννήθηκε το Μάιο του 1976 στη Φλόρινα. Είναι απόφοιτος ο ΑΕΕ και κατάγεται από το Αμαχώρι Φλόρινας. Ως μόνος αγροτικής οικογένειας, ακολούθησε το επάγγελμα του γεωκτηνοτρόφου και διατηρεί κτηνοτροφική μονάδα με βοηθή στο Μακόρι. Είναι παντρεμένος με τη Μαρία Μιχάλτση του Τραγιανού και έχει 2 παιδιά, τον Ιωάννη και τη Ραφαηλία. Παρακαλώ, Γιώργο Χριστιανά. Είναι ο μεγάλος του Φλόρινα του 1995. Πατέρας της ήταν ο Γιώργος Κωνσταντίνος, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δροσκοπικής, μητέρα της είναι η Ζιώπια Κατερίνη.
δραστηριοποιείται από νεαρή ηλικία στο επιχειρηματικό τομέα, τόσο στην πόλη μας όσο και στη Θεσσαλονίκη, στο τομέα της αισθητικής. Είναι παντρεμένη με τον Παντελή Ταμουτζέλη και έχει δύο παιδιά, τον Ορφέ και την Κάφια. Υπήρξε αθλήτρια του Βόλυ, στη Γη Φλόρνας και αργότερα στον Αριστοτέλη. Συμμετέχει ενεργά στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του τόπου μας. Τα τελευταία χρόνια συνεχίζει στον χώρο του αθλητισμού ως αθλήτρια αλλά και διευθυντικό μέλος του ομίλου της Φέρης Φλόρνας, North Greek, φέρνοντας το Σύλλογο Πανελλήνιας Διακρίσεις. Συμμετέχει σε πολλές δράσεις που ενισχύουν τον εθελοντισμό και την ανιδιοτελή προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, ενώ η προστασία, η καθαριότητα και η ανάπτυξη των ιδιαίτερων φυσικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας είναι στους καθημερινούς προβληματισμούς της. Ο Άγγελος Σύνδος γεννήθηκε το 1987 στην πόλη της Φλόρνας. Φοιτήθηκε στο πρώτο ΤΕΣ στη Φλόρνα και ακολούθησε η φοίτησή του στην ΕΠΑΣ του ΟΑΕ. Αφού πρώτα έλαβε πτυχίο αναρρίχησης από το σχολείο ΟΑΕ της Θεσσαλονίκης, ασχολήθηκε ενεργά με το άτομο της αναρρίχησης και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Επαγγελματικά δραστηριοποιείται στην επιχείρηση της οικογένειάς του, στο γνωστό καφενείο του Ίνδου και σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης της Φλόρνας, πιο συγκεκριμένα σε νεολαίστικα στέγια. Συγγνώμη λίγο. Παραδομής. Η κυρία Λαζαρίδου γεννιέ, γιατί δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ, να θα την ανακοινώσω, κατάγεται από το Πολυπλάτανο Φλόρνας και γεννήθηκε το 1996. Οι γονείς της είναι ο Κώστας Λαζαρίδης και η Παναγίτσα Ιορδάνη. Τελείωσε το δεύτερο Γενικό Λύκειο Φλόρνας, είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Σπουδών του ΑΠΕΤΗΤΑ, είναι κάτω από στοιχείων αγγλικών και πληροφορικής, την τρέχουσα περίοδο ολοκληρώνει την πρακτική της άσκησης στην Εθνική Τράπεζα. Λείπει λόγω του χρεώσεως στη Θεσσαλονίκη. Ίνδος Σόδιος. Ο Κώστας γεννήθηκε στην Παρτική του Μεσοπόλου. Ήρθε στην Τεχνολόγη Μηχανικός του Ευκλήδη και πολλά χρόνια ασχολήθηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας και στη συνέχεια ως αυτοκινητιστής. Υπήρξε μέλος της Λόδε Φλόρνας, διετέλεσε σύμβουλος της τοπικής κοινότητας Μεσοχωρίου. Ιωαννίδης Ευάγγελος. Σιτ Φάρνερ, έγαμος και πατέρας δύο τέχνων, απόφοιτος του Τέι Φλόρνας. Παρακαλώ, Ιωαννίδης Παντελής. Ο Παντελής είναι ελεύθερος επαγγελματίας, γεννήθηκε στη Νίκη Φλόρνας, είναι πατρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Ασχολήθηκε ενεργά με τον αθλητισμό και υπήρξε ποδοσφαιριστής του ΠΑΣ Φλόρνας και της Ελλάς Άνω Καλλινίκης, ενώ αγωνίστηκε με τις μικρές ομάδες της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φλόρνας. Υπηρέτησε τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης από τη θέση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Νεολαίας, το ΣΥΝ, Δήμου Κατοπλινό. Διετέλεσε πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης ΔΥΝΤΟ, Νέα Δημοκρατία, Δήμου Κατοπλινό. Είναι απόφοιτος Τεχνικής Σχολής Φλόρνας, είναι έγκαμος και πατέρας δύο παιδιών, επαγγελματικά δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας στον κλάδο εκμετάλλευσης χωματουργικών, έχει διατελέσει πρόεδρος του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Μελιτέας Μελίτης, πρόεδρος των εργαζομένων στο υποσκοτασκευή Ρομποστάσιο Κουαής Μελίτης, πρόεδρος του Σωματείου Διευθυντών Φορτικών και Μηχανημάτων ΓΕΑ, στην αυτοδιοίκηση υπήρχε από το 2006, αρχικά την τετραετία 2006-2010, ως τοπικός σύμβουλος μελίτης, από το 2011 ως σήμερα είναι δημοτικός σύμβουλος με δύο θητείες από τον Προέδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, θέση που υπηρετεί μέχρι και σήμερα. Ο κύριος Παπαμανίδης Χρήστος. Αποφύτησε από το Επαγγελματικό Λύκειο, είναι απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλόρνας. Ασχολήθηκε με το εμπόριο και συνεχίζει μέχρι σήμερα με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Στις δημοτικές εκλογές του 2014, οι συνδημότες του τον τίμησαν με την εμπιστοσύνη και την ψήφο τους και τον ανέδειξαν Δημοτικό Σύμβουλο Φλόρνας. Η Φανίδη Σπέτου δεν βρίσκεται σήμερα εδώ πέρα λόγω αθλητικών υποχρεώσεων. Βασικά βρίσκεται στο Βόλο. Θα διαβάσω λίγο τον βιογραφικό της. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Φλόρνα, έχει μία κόρη, πήξε για 10 χρόνια αθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής, αποφύτησε από το πρώτο Γενικό Λύκειο Φλόρνας και σπούδασε στο τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού του ΑΠΕΤΗΤΑ με ειδικότητες στις υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες και τη ρυθμική γυμναστική.
Στα πλαίσια των μεταπτυχιακών της σπουδών, κάνει μελέτες πάνω στην προπονητική των αθλημάτων με έφαση στα αθλήματα βουνού. Είναι αρχιπροπονήτρια ρυθμικής γυμναστικής της Ευξήνουλιας της Φλόρνας. Κάθε χρόνο λοιπόν την αθλητική εκδήλωση ρυθμικής γυμναστικής Πατουλίδια της Ευξήνουλιας της Φλόρνας. Ως μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου ΣΕΟ Φλόρνας, ασχολείται πάνω από 20 χρόνια με την αναρρίχηση, ορειβασία, ορειβατικό σκι. Συμμετέχει σε εθνικές αποστολές βουνών του εξωτερικού, σε αγώνες αναρρίχησης και σε συνεχόμενη κατάρτιση σχολών βουνού από την Ελληνική Ομοσπονδία Αναρρίχησης Ορειβασίας. Είναι η μόνη γυναίκα εκπαιδεύτρια ορειβασίας αναρρίχησης στην Ελλάδα και διδάσκει σε σχολές αναρρίχησης ορειβασίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας σε όλη την Ελλάδα, στο τμήμα Συνοδών Βουνού, των ΔΕΕΚ Φλόρνας και στα τμήματα αναρρίχησης του ΣΕΟ Φλόρνας. Είναι εμπνευστής και δημιουργός του αθλήματος της γυμναστικής και περιπέτειας για παιδιά και ενήλικες και παράλληλα ασχολείται με την ψυχαγωγία και προπόνηση παιδιών σε αθλητικά κατασκευαστικά κάμπ. Παρακαλώ, Ιούλιος Αντώνιος. Γεννήθηκε στη Σκανδιά και εργάζεται στη ΔΕΗ. Έχει αναπτύξει έντονη συνδικαλιστική δράση. Μέλος του Σωματείου της ΔΕΗ Σπάρταγος, μέλος του ΔΟΣΟΥ του Εργατικού Κέντρου Φλόρνας, διατέλεσε πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της Σκανδιάς. Η ενασχόλησή του με τα πολιτιστικά και αθλητικά δρόμενα της περιοχής άφησε το αποτύπωμά του με τη δημιουργία της Ακαδημίας και της επίλεκτης ομάδας ποδοσφαίρου της ηλικίας K17 μέχρι K21. Παρακαλώ, Μαράμα Παρασκευή. Μεγάλος και δραστηριοποιείται στην πόλη της Φλόρνας. Είναι τεχνολόγος γεωπόνος με μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εργάζεται στο τομέα υποστήριξης των τοπικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας, υποστηρίζοντας ανέργους και εργαζόμενους στην ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων με συμμετοχή σε πληθώρα εθνικών και ευρωπαϊκών έργων που στόχο είχαν την τοπική ανάπτυξη, την στήριξη της απασχόλησης και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Συμμετέχει σε προγράμματα ΛΑΕΚ του ΑΕΚ, είτε ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων, πιστοποιημένη από τον ΕΟΠΕ, είτε ως τέλεχος διοικητικής υποστήριξης. Συμμετέχει ενεργά σε τοπικούς φορείς, όπως η Εύξηνος Λέσβη, και στέκεται αρρωγός σε πληθώρα δράσεων υποστήριξης τοπικών συλλόγων. Παρακαλώ, Μητρόπουλο Μιχαήλ. Γεννήθηκε στο παρόν Φλόρνας. Ασχολήθηκε με τα κοινά και διετέλεσε πρόεδρος του παρορίου και αιρετό μέλος της ΤΕΠ. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές το 2014 ήταν υποψήφιος με τον συνδυασμό του κ. Ευάγγελου Γκέξη. Ιδρυτικό μέλος της ΔΗΜΑ και υποψήφιος βουλευτής, πατέρας πολύτεκνης οικογένειας, πέντε τέχνων και συνταξιούχος του δημοσίου. Παρακαλώ, Μωρισιά Προναστασία. Η Μωρισιά Φασούλα του Χρήστου γεννήθηκε το 1972 στο Τροπεούχο Φλόρνας. Είναι παντρεμένη με τον Κοϊμτσίδη Θεοδόσιο και μητέρα τριών παιδιών, του οποίου το ένα με βαριά αναπηρία. Είναι μέλος του ΔΟΣΟΥ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρνας. Είναι πτυχιούχος μηχανολόγος μηχανικός και εργάστηκε ως ιδιωτική υπάλληλος, καθώς και ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εθελόντρια του Ελληνικού Εθνικού Σταυρού Παρακτήματος Φλόρνας, σκοπός της είναι να συνεισφέρει με όλες τις δυνάμεις ώστε ο Δήμος μας να γίνει προσβάσιμος για όλους τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς και πάντα μέσα από την δικαιωματική προσέγγιση, όπως ορίζει άλλωστε και το σύμβολο του Φλόρνας. Παρακαλώ, Νεδέλκου Ηλίας. Γεννήθηκε στο Παπαγιάννη Φλόρνας, ολοκλήρωσε στη Φλόρνα τη φοιτησή του στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι πτυχιούχος του ΤΕΙ Λογιστών, ασχολήθηκε με την τοπική αυτοδιοίκηση και διέλεξε πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του Παπαγιάννη. Επίσης υπήρξε πρόεδρος του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος Παπαγιάννη, ασκεί το επάγγελμα του φωτοτεχνικού. Ο επόμενος υποψήφιος είναι ο κ. Νίκλης Νικόλας, ο οποίος δυστυχώς δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ο κύριος Νίκος γεννήθηκε στις Κατοπινές, από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και διακρίθηκε στο άλμα του Κοντό με το Σύλλογο ΜΕΑΣ Τρίτων Θεσσαλονίκης. Έχει κατακτήσει πανελλήνιες νίκες και ήταν μέλος της Εθνικής Ομάδας Ενόπλων Στίβων. Είναι πτυχιούχος της Σχολής Εργοδικών Ευκλήδης, διετέλεσε από τη Δήμαρχος του Πρωτοδυστριακού Δήμου Κατοπινών, ασκεί το επάγγελμα του Γιώργου Κοινοτρόφου. Παρακαλώ, τον Γρηγορίου Γιώργος. Thank you.
Γρηγορίου, γεννήθηκε στη Φλόρνα. Είναι παντρεμένος με τη βρεφονιπιακό Μαρίνα Μουραντίδου και έχει τρεις κόρες. Ανέπτυξε από νεαρή ηλικία έντονη πολιτική δράση. Υπήρξε υπεύθυνος μαθητικού της ΟΝΕΔ και πρόεδρος της ΟΝΕΔ Φλόρνας. Τιμήθηκε από τους ΟΝΕΔΙΤΕΣ όλης της χώρας που τον εξέλεξαν μέρος της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΕΔ σε δύο αλλεπάλληλα πανελλήνια συνέδρια. Διετέλεσε ειδικό σύμβουλο του τέλους βουλευτή Φλόρνας Χαράλα Παπαθανασίου και διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Στάθου Κωνσταντινίδη. Εργάζεται στην Οικονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. Παρακαλώ, Παρβάνης. Ο Γιάννης γεννήθηκε στην Φλόρνα στις 3 Δεκεμβρίου του 1983. Είναι ο τέταρτο παιδί της πολύτεχνης οικογένειας του ιερέα Σωτηρίου Παρβάνη και της Μαρίας Σταμέλη. Πτυχιούχος εφαρμοσμένης πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Εργάστηκε για 2 χρόνια στον προπαιδευτικό τομέα ως σύμβουλος των παιδικών καταθέσεων και επενδύσεων. Από το 2007 έως και σήμερα, ελεύθερος επαγγελματίας. Ενεργό μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, έχοντας άδεια λογιστή. Μέλος του Συνδέσμου Διευθυντών Νομού Φλόρνας από το 2007. Από το 2009 είναι παντρεμένος με τη Ρένα Χατζηπαπαθεοδωρίδου, με την οποία απέκτησε 2 παιδιά. Η ενασχόλησή του με τα κοινά ξεκινάει από το 1997, που υπήρξε πρόεδρος των Μαθητικών Κοινοτήτων Φλόρνας και μέλος του Πλουσίου Μαθητικών Κοινοτήτων Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Δάπνου του ΦΠΟΥ, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών, ήταν μέλος της ΟΝΕΔ Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΕΔ, καθώς και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Δάπνου του ΦΠΟΥ. Τέλος, από το 2008 στο 2010, υπήρξε μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων της Δήμου Φλόρνας. Παρακαλώ, Σαμαρά Ημορφία. Είναι κόκκινο Μανώλη τη Ελένη Σουμελίδου και γεννήθηκε στη Φλόρνα. Ολοκλήρωσε τι εγκύκλειε σπουδέ τη στη Φλόρνα. Είναι κάτοχο στοιχείου ECDL. Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Έχει πολλά ενδιαφέροντα και την απασχολούν έντονα τα προβλήματα των νέων ανθρώπων τη Φλόρνα, κυρίω τη ανεργία. Συμμετέχει στα κοινά του Δήμου για να μεταφέρει τον παλμό και την αγωνία τη νεολαία στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναζητώντα λύσει ουσιαστικέ και βιώσιμε. Παρακαλώ, Σεκίδη Σεόφη. Ο Θεόφιλος είναι υπάλληλος ΔΔΕ, έγκαμος και πατέρας 2 τέκνων, εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος με το Συνδυασμό Ενότητα Συνεργασία, ασχολείται με την παραδοσιακή μουσική, είναι πρόεδρος των Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών του ΠΑΣ Φλόρνας. Παρακαλώ, την Καπανίκου Μαρία. Η Μαρία γεννήθηκε στο Αρμενοχώρι Φλόρνας το 1963, μεγάλωσε και διαμένει στη Φλόρνα. Αποφύτησε από το Γενικό Λύκειο Φλόρνας, παντρεμένη με τον Γιώργο Καζακαλίδη και έχουν 2 γιους. Πρώην διευθύντρια Δημοτικής Τράπεζας και Πειραιώς, ταξιούχος, γνωρίζει αγγλικά και γερμανικά. Είναι μέλος του Δουσού του Σωματείου Λύκειο Ελληνίδων, παράδειγμα Φλόρνας. Επίσης είναι εκλεγμένη στο Δουσού του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΜΑΤΕ, έχει εκτελέσει μέλος του Δουσού του Εργατικού Κέντρου Φλόρνας, φίτευσε στο Δουσού της ΟΤΟΕ, υπήρξε μέλος του Δουσού του ΣΕΤΑ, υπήρξε μέλος στην τοπική οργάνωση και στην Όδη Φλόρνας της Νέας Δημοκρατίας. Παρακαλώ, ο Σαμαγός Ανδρέας. Ο κύριος Ανδρέας συνταξιούχος ΙΚΑ εργάστηκε κατά το παρελθόν στον ασφαλιστικό φορέα του ΙΚΑ. Την τετραετία 1998 έως 2001 διτέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Φλόρνας. Ένα από τα έργα που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της θητείας του ως νομαρχιακός σύμβουλος ήταν η λειτουργία του νομαρχιακού οδείου Φλόρνας και του παραρτήματος Ομιδαίου. Παρακαλώ, Ξιώκος Μιχάλης. Ασχολήθηκε με τα κοινά και διετέλεσε γραμματέας της νεολαίας ΠΑΣΟ Φλόρνας και αργότερα μέλος της Νομαρχικής Επιτροπής υπεύθυνος του τομέα ανάπτυξης και εμπορίου. Είναι μέλος της Νομαρχικής Επιτροπής του ΚΙΝΑΛ. Δραστηριοποιήθηκε έντονα στο επιμελητήριο όπου υπήρξε εκλεγμένο μέλος. Διετέλεσε αντινομάρχης Φλόρνας, είναι δημοτικός σύμβουλος Φλόρνας με το Συνδυασμό Ενότητα Συνεργασία, συνεχίζει την οικογενειακή επιχείρηση βιβλιοχαρτοπολίου στη Φλόρνα, η οποία χρονολογείται από το 1976.